Λοιπόν, εμείς να αλλάξουμε κλίμα, να πάμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας στα Χανιά, να καλησπερίσουμε τον κύριο Άρη Παπαδογιάννη, Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και για τον Υπουργό Υποδομών, τη σημερινή περιοδία του Χρήστου Σταϊκούρα. Θα μας πει και για τα φράγματα βεβαίως. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, Υπουργός Υποδομών, κύριε Παπαδογιάννη, να ξεκινήσουμε. Είχατε και μία συνάντηση στα γραφεία του ΟΑΚ. Να ξεκινήσουμε από αυτό, από την επίσκεψη του κυρίου Σταϊκούρα. Έφερε καλά νέα ο κύριος Σταϊκούρας στην Κρήτη. Καλά νέα, αλλά μας γέμισε ικανοποίηση, γιατί πραγματικά η παρουσία όλης της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών στην έδρα μας στα Χανιά αποτελεί για μας μια καταξίωση στην όλη αυτή προσπάθεια που καταβάλλεται εκ μέρους του οργανισμού να παίξει το ρόλο του, αυτό το πολύ σημαντικό ρόλο στον αναπτυξιακό χάρτη της Κρήτης. Δεν σας κρύβω ότι μάλιστα συνέπεσε σε μια περίοδο όπου ο ΟΑΚ μέσα από συντονισμένες, να το πω έτσι, ενέργειες προσπαθεί και έχει, να το πούμε έτσι, αποκαταστήσει πολλά από τα τρωτά σημεία του παρελθόντος. Δεν ήταν και τόσο εύκολο. Υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα, αλλά συγχρόνως μετασχηματίζεται, ανοίγει φτερά και βεβαίως παίζει, προσπαθεί και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη νέα εποχή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας. Η προσπάθεια που κάνουμε επαναγνωρίζεται και που βεβαίως στηρίζεται στην εμπιστοσύνη των τοπικών φορέων, στο σύνολο των τοπικών φορέων, στην περιφέρεια Κρήτης, με την οποία έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, στο σύνολο των δημάρχων της Κρήτης, με τους οποίους επίσης συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά, όπως επίσης ακόμα και με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του νησιού μας, αλλά και όλους τους φορείς, τους αναπτυξιακούς, και αυτό είναι μόνο θετικό για την Κρήτη. Μέσα από αυτή τη συνεργασία να μπορούμε και να, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, να πετύχουμε δηλαδή, να βάλουμε την Κρήτη πολύ ψηλά γενικά στον αναπτυξιακό χάρτη της χώρας μας. Σήμερα λοιπόν, παρουσία του ίδιου του κυρίου Σταϊκούρα, του υφυπουργού του κυρίου Ταχιάου, του γενικού γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, του κυρίου Μαφουλά, όπως επίσης η παρουσία του Γενικού Διευθυντή των Συγκοινωνικών Έργων, του κυρίου Αναγνόπουλου, η μετοχή των βουλευτών εδώ στα Χανιά, δεν είναι κάτι άλλο από ένα πολύ ευχάριστο αλλά και ενθαρρυντικό γεγονός. Συζητήσαμε πάρα πολλά πράγματα. Συζητήσαμε καταρχήν όλα αυτά που σας προείπα, την εξέλιξη που υπάρχει από τον οργανισμό, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τη νέα εποχή. Αναφέραμε όλα αυτά που έχουν γίνει, η τροποποίηση, η επικαιροποίηση του εσωτερικού μας κανονισμού και του κανονισμού λειτουργίας του Διοικητικού μας Συμβουλίου, το νέο στρατηγικό σχεδιασμό και το επιχειρησιακό μας πρόγραμμα, την προσπάθεια που γίνεται για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το υπάρχον υλικό, ανθρώπινο δυναμικό, που δυστυχώς καθημερινά μέσα από τις συνταξιοδοτήσεις μειώνεται, αλλά και την πρώτη φορά ευκαιρία που έχει ο ΟΑΚ, αυτό το τονίζω, πρώτη φορά, να συμμετέχει και να περιμένει 20 στελέχη καινούργια μέσα από τη διαδικασία του ΟΣΕΠ, από το καινούργιο πρόγραμμα που εμείς έχουμε καταθέσει και έχει εγκριθεί. Άρα αυτά μια σημαντική ενίσχυση, κύριε Παπαδογιάννη, όντως. Γιατί και ο ΟΑΚ, όπως είπατε και εσείς, είναι υποστελεχωμένος. Σημαντική ενίσχυση. Ακριβώς. Είναι μια πολύ σημαντική ενίσχυση, η οποία προκύπτει μέσα από το οργανόγραμμα που έχει εγκριθεί, μέσα από την καταγραφή και την κατάθεση των αναγκών σε στελεχειακό δυναμικό που έχει ανάγκη ο οργανισμός μας. Και δεν είναι παρά μόνο ευχάριστο το ότι μέσα, λέω εγώ, στο επόμενο άμεσα διάστημα θα έχουμε μέσα από τη διαδικασία του ΑΣΕΠ, από τον τελευταίο διαγωνισμό που έγινε, μια πρώτη φουρνιά, επιτρέψτε μου την έκφραση, περίπου 8 με 10 ανθρώπων, ο επιστημονικό προσωπικό,
αλλά και την επόμενη χρονιά επίσης άλλα 10 άτομα. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Κύριε Παπαδογιάννη, ένας ΟΑΚ, να πούμε εδώ, που θα παίξει, παίζει και θα παίξει κεντρικό ρόλο και στο κομμάτι του νερού και των φραγμάτων, γιατί θέλουμε να σας πάμε λίγο στα φράγματα, να δούμε τι γίνεται. Ακριβώς, η μεγάλη μας ικανοποίηση ήταν αυτή. Μετά τις τοποθετήσεις, τη μεγάλη σύσκεψη που έγινε στο Ηράκλειο υπό τον Υπουργό τον κύριο Αυγενάκη, με τη συμμετοχή της περιφέρειας, του ίδιου του Περιφερειάρχη, το σύνολο των Δημάρχων της Κρήτης, του Πρόεδρου της ΠΕΔ, του κυρίου Κουράκη, Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων, ο Πριτάνης των Εκπαιδευτικών μας Ανώτατων Ιδρυμάτων. Μετά από την τοποθέτηση όλων ότι στην Κρήτη έχουμε οργανισμό που διαχειρίζεται εξαιρετικά τα νερά, ένα οργανισμό αυτόν τον ΟΑΚ, που δεν θα μπορεί να είναι άλλος από εκείνος που την επόμενη μέρα, στο αύριο, θα αναλάβει τη διαχείριση των νερών. Αυτό μάλιστα, εάν διαβάσετε, αν ακούσατε τις δηλώσεις και του Υπουργού και του κύριου Υφυπουργού, του κύριου Ταχιάου, ήταν, τόνισαν ιδιαίτερα, ότι αυτός ο οργανισμός που υπάρχει στην Κρήτη, που έχουμε την ευλογία να λειτουργεί και που συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, μπορεί και βεβαίως στο θεσμικό μέσα πλαίσιο που προετοιμάζεται και να ισχύσει, θα παίξει τον πολύ σημαντικό ρόλο. Και δεν είναι τίποτα άλλο, έτσι, από τη δήλωση που έχει κάνει και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, ο Σταύρος ο Αρναουτάκης, και στη συνεργασία που έχουμε και στην προσπάθεια που κάνουμε να αναλάβει ο ΟΑΚ την ασφάλεια των πραγμάτων σε όλη την Κρήτη. Ωραία. Αυτό, αν μη τι άλλο, δείχνει πόσο σημαντική είναι η παρουσία του και η λειτουργία αυτού του οργανισμού. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τώρα, εμείς είμαστε ασφαλείς από το νερό που υπάρχει στα φράγματα, κύριε. Αφού λοιπόν ξεπεράσαμε εκείνα τα εφιελτικά, επιτρέψτε μου, σενάρια, δηλαδή αφού το φράγμα ιδιαίτερα του αποσελέμει, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο μας φράγμα, το οποίο τροφοδοτεί με νερό για ανθρώπινη χρήση, πόσιμο νερό, το Ηράκλειο, τη Χερσόνησο και τον Άγιο Νικόλαο, είχε φτάσει στο σημείο να στερέψει, να το πούμε έτσι. Δηλαδή είχαμε φτάσει στα 2,7 εκατομμύρια κυβικά. Από τα 25,3 εκατομμύρια που είναι η δυναμικότητά του, οι τελευταίες, να το πούμε έτσι, καιρικές συνθήκες, οι τελευταίες, να το πούμε έτσι, βροχοπτώσεις αλλά και χιονοπτώσεις, έχουν δώσει μία νότα ελπίδας. Ξεπεράσαμε αυτά τα εφιαλτικά σενάρια, έχουμε μπει σε μία άλλη, να το πούμε έτσι, μία επόμενη μέρα. Ήδη αυτή τη στιγμή, μέσα από τα καιρικά φαινόμενα, έχει ενισχυθεί ο ταμιευτήρας του πράγματος από Σελέμη στα 4 περίπου εκατομμύρια κυβικά. Καθημερινά ενισχύεται, γιατί υπάρχουν χιόνια που λιώνουν σιγά σιγά και που τροφοδοτούν με πολύ σημαντική εισρωή τον ταμιευτήρα μας. Θεωρούμε λοιπόν ότι όταν θα λιώσουν τα χιόνια, όταν όλο το νερό αυτό φιλοξενηθεί μέσα στο φράγμα και περιμένοντας βεβαίως και κάποια άλλα καιρικά φαινόμενα, μια επόμενη κακοκαιρία, ελπίζουμε να είναι μια κακοκαιρία που δεν θα δημιουργήσει προβλήματα, όπως δεν δημιούργησε και αυτή η κακοκαιρία που περάσαμε. Πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό. Ήταν πάρα πολύ θετικό. Είχαμε τα επιθυμητά νερά, αλλά από την άλλη δεν είχαμε καταστροφές. Σωστά. Είναι λοιπόν πολύ θετικό. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα έχουμε στο ταμιευτήρα μας εκείνες τις ποσότητες που θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε την ερχόμενη σεζόν, ιδιαίτερα του καλοκαιριού, που αυξάνεται η ζήτηση, αυξάνονται οι καταναλώσεις, αφού υπάρχει τεράστιο τουριστικό ρεύμα, αφού έχουμε, όπως βιώσαμε το προηγούμενο καλοκαίρι, παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες, αλλά θα έχουμε εκείνες τις ποσότητες που θα μας βοηθήσουν να ανταπεξέλθουμε χωρίς προβλήματα στην τροφοδοσία του κοινού, των καταναλωτών και των ΔΕΙΑ βασικά. Και κρατάμε αυτό το αισιόδοξο μήνυμά σας, κύριε Παπαδογιάννη. Επειδή μας πιέζει δυστυχώς και ο χρόνος και πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, γιατί έχουμε πάντοτε πολλά να πούμε. Βεβαίως. Και για εσάς και για το ρόλο του ΟΑΚ. Δεν προλάβαμε να πούμε για το δρόμο, για τις μουρνιές, δεν προλάβαμε να πούμε πολλά πράγματα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, κύριε Παπαδογιάννη. Είμαστε στο επόμενο λοιπόν ραντεβού.
Στην επόμενη συζήτηση ίσως έχουμε πολύ πολύ σημαντικά θέματα να ανακοινώσουμε που θα έχουν αποπερατωθεί και έργα πολύ σημαντικά, όπως λέτε, αυτό των Μουρνιών. Οπότε εγώ δεν μένει παρά να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μας δίνετε να ενημερώνουμε τους πολίτες για κάθε τι που συμβαίνει και κάθε τι που είναι μέσα στις δράσεις αυτού του εξαιρετικού οργανισμού που έχουμε στην Κρήτη. Θα επανέλθουμε, κύριε Παπαγιάννη. Σας ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.